Έτσι. Ποιον ψήφισε? Εμένα. Ορίστε. Η Αθηνά ποιον ψήφισε? Τον Παναγιώτη ψήφισε. Τον Παναγιώτη. Γιατί δεν ψήφισε, ας πούμε, τον Μιχάλη? Γιατί δεν ψήφισα το Μιχάλη. Ναι, πες μου το λόγο. Γιατί είχα δώσει. Καταρχά, δεν θα το σώσω. Καλά, δεν θα σου πει κανένα λόγο. Γιατί ποιο ψήφισε. Ήταν στο λόγο. Ο καθένα άλλαξε το λόγο και τέτοια. Θέλω να ακούσω αυτή την απάντηση. Θέλω να ακούσω αυτή την απάντηση. Γιατί κάνει λόγο. Γιατί κάνει με το δώρο παρέα. Θα δικαιολογηθώ. Άκουσε, εγώ δεν ήξερα. Άφησε με να μιλήσω. Γιατί έδωσα στο Μιχάλη. Να πω. Να πω. Γιατί έδωσα ασυλία στο Μιχάλη. Γιατί αγαπούσα τα παιδιά και δεν θα παραμείνουν. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα βγει ο Νίκος. Γιατί εγώ είχα. Μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, Άννα, και δεν θέλω να με διακόπτει. Γιατί εγώ τώρα περίμενα ότι ο Νίκος δεν θα πάρει καμιά ασυλία και ήθελα να τον ψηφίσω. Δεν είχα κανένα λόγο να ψηφίσω τον Παναγιώτη. Υπάρχει όμω και. Γιατί μου επιτίθεσε αυτή τη στιγμή και μου λε και δεν θα σου δώσω κανένα. Ούτε θα σου δικαιολογήσω τίποτα. Δεν επιτίθομαι. Απλά σου λέω κάτι. Αυτό όμω κάνει. Ότι για ποιο λόγο δεν ψήφισε όμω τον Μιχάλη? Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ο λόγο που κάνει παρέα με τον. Γιατί έδωσε ασυλία στον Μιχάλη, γιατί θέλει να παραμείνει την Τζέλη. Να σου πει ότι κάνει τακτική. Να αυτό που ξεκίνησε, ότι είναι στρατηγική. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα τον πάρει ο Νίκο. Να το πω. Να το πω. Να το πω. Στρατηγική είναι αυτό, Αθηνά. Παιδιά, είναι στρατηγική αυτό. Μην λέμε τώρα. Νίκο μου, όπω ψήφισε εμένα, ίσουν... κάθε να μα πει κάνει κάτι μαζί μου, γιατί θα ψήφισα και εσένα. Αθηνά, κάτσε να μα πει τι εννοεί στρατηγική. Δηλαδή, για πε μου και το σκεπτικό. Ήσουν τέταρτη στη σειρά που θα ψήφιζε. Έχω πάρει εγώ τις πρώτες δύο ψήφους. Εντάξει, δίνει η Άννα στον Παναγιώτη, που είναι λογικό να δώσει στη σχέση της. Και εσύ πας και δίνεις στον Μιχάλη για να τη σπάσεις, να μην βγω εγώ, για να ψηφίσεις εμένα. Τι? Είναι στρατηγική αυτή. Τι? Δεν ψήφισες το δώρο και ψήφισες τον Μιχάλη. Καταρχάς, δεν θα σου δικαιολογηθώ ούτε εσένα ποιον ψήφισα. Εντάξει. Εγώ δεν σου είπα να μου δικαιολογηθείς. Λέμε για στρατηγική. Και χαλάρωσε λιγάκι, εντάξει. Λέμε αυτό για στρατηγική. Σου είπα. Όπως ψήφισες εμένα και δεν ήθελα να σου πω γιατί ψήφισες εμένα. Θέλω να πω. Όπως ψήφισες εμένα, ψήφισα και εγώ εσένα γιατί ποτέ δεν θα είχαμε τίποτα ερωτικό εμείς οι δύο. Ο καθένας λοιπόν, εδώ μέσα έχει μια στρατηγική. Τους άλλους αυτό αυτό που σου είπα, Νίκο. Εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα μαζί σου. Το πρόβλημα είναι που ψήφισε το Μιχάλη σε ασυλία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ψήφισε το δώρο. Ο Αντρέας είπε ότι έχει μια στρατηγική και προσπάθησε να εξηγήσει τη στρατηγική. Ότι όλοι έχουμε τη στρατηγική μας. Η στρατηγική μου ήταν ότι ήθελα να δώσω. Να σου το πω και έτσι, επειδή έβλεπα ότι με τη Τζούλια αρχίζει κάτι η Τζούλια και ο Μιχάλης. Θέλω να δώσω χρόνο. Εντάξει. Το ποιο ψηφίζει και ότι ψηφίζει είναι δικαίωμά του και δεν θα του πει κανείς ποτέ τι θα ψηφίσει. Το αν είναι στρατηγική ή όχι, δεν το ξέρω, δεν έχω μπει σε διαδικασία να το σκεφτώ και δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία. Δεν είπα ποτέ ότι θα ψηφίσουν γιατί θέλουν να δώσουν. Δικαίωμά του να ψηφίσουν καθένα ό,τι θέλει. Απλά είπα ότι δεν περίμενα από αυτέ τι δύο κοπέλε να ψηφιστώ. Δεν είναι κακό και ούτε θέλω να δικαιολογηθώ και ούτε θέλω να απολογηθώ και να του ρωτήσω για ποιο λόγο με ψηφίσανε. Είναι δικαίωμά του. Απλά λέω τη γνώμη μου. Πίστεψε με Παναγιώτη μου, ούτε κι εμείς ξέραμε ότι θα καταλήξουμε να σε ψηφίσουμε. Αυτό είναι το μόνο. Το ξέρω. Δεν σου ρίχνω άδικο.